Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει φτάσει και τον υποδέχεται οι τοπικοί παράγοντες. Είναι εκεί και οι τοπικοί βουλευτές. Ακριβώς, Παναγιώτη. Ναι, Βιβής, ακούμε. Υπήρξαν χειροκροτήματα. Καλημέρα. Ο κύριος Οικονόμου, τοπικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπως βλέπουμε. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έχει φτάσει στο σημείο, στο οικόπεδο, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ουσιαστικά ένα οικόπεδο βόμβα στην περιοχή. Ήταν όλοι οι καύσιμοι ύλοι και τα κλαδιά που ήταν πεταμένα. Μιλάμε για πάνω από 20.000 τόνους. Ήρθε να δει πηγαίνουν οι διαδικασίες, Παναγιώτη. Ήταν από τις προγραμματικές του δηλώσεις τον Ιούλιο, ήταν μια προτεραιότητα αυτό το οικόπεδο. Προτεραιότητα και δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα καθαριστεί το οικόπεδο αυτό που αποτελούσε ένα βραχνά, θα το λέγαμε, για τους κατοίκους της περιοχής. Ζητούσαν να καθαριστεί άμεσα. Είχε περάσει ένας χρόνος και δεν είχε γίνει κάτι. Και είναι ξεκάθαρο ότι η κίνηση αυτή, πέραν του πρακτικού που έχει πολύ μεγάλη σημασία βέβαια, έχει και ένα ειδικό συμβολισμό αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλοί κόσμος, εννοώ κυρίως από μέσα ενημέρωσης, αλλά και κόσμος άλλος έχει φτάσει στο σημείο και οι τοπικοί παράγοντες που ενημερώνουν τον Πρωθυπουργό για τις ενέργειες που έγιναν. Να θυμίσω ότι υπάρχει ένα κόστος γύρω στους 800.000 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν το φως της δημοσιότητας, είναι και ο Περιφερειάρχης ο εκλεγμένος, ο κύριος Πατούλης, πίσω από τον Πρωθυπουργό, όπως βλέπω. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, το συγκεκριμένο κόστος ανέλαβαν συγκεκριμένες εταιρείες που ανέλαβαν να καθαρίσουν ουσιαστικά αφιλοκερδώς το συγκεκριμένο οικόπεδο στο Μάτι. Και βλέπουμε εδώ την περιήγηση ουσιαστικά και την ενημέρωση που έχει ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδιους παράγοντες για τις εργασίες που έγιναν και την. Νομίζω ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, Βιβί, η διαδικασία. Είναι λίγο το κομμάτι που είναι ακόμα. Λίγα αυτά οι καύσιμοι ύλοι που παραμένουν. Ναι, ακριβώς. Η διαδικασία μάλλον έχει ολοκληρωθεί. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Αλλά από όσο βλέπουμε εδώ, είναι ολοκληρωμένη. Δεν υπάρχουν άλλα κλαδιά. Ξέρω κλαδά και καύσιμοι ύλοι στο χώρο αυτό, λοιπόν. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Ένας χρόνος και ένας μήνας μετά την τραγωδία. Να θυμίσουμε επίσης ότι ουσιαστικά αυτό ήταν και μία δέσμευση του Πρωθυπουργού. Εξ αρχής είχε πει ότι αυτό το οικόπεδο θα καθαριστεί άμεσα. Με αφορμή μάλιστα και τον ένα χρόνο από την τραγωδία στο Μάτι, καθώς και όσα είχαν προηγηθεί και τις αντεγκλήσεις σχετικά με το γεγονός ότι δεν καλύπτονταν από τα δημόσια ταμεία τα φάρμακα των εγκαυματιών. Τις συγκεκριμένες καταγγελίες που είχαμε δημοσιοποιήσει εδώ από τον Αντένα και υπήρξε αντίδραση άμεσα. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώσεων των μέτρων ανακούφισης των πυρόπληκτων, είχε πει ο Πρωθυπουργός και μιλήσει και για το συγκεκριμένο οικόπεδο. Μπορούμε όμως να βλέπουμε τις εικόνες μέχρι να έχουμε δηλώσεις, να είμαστε ανοιχτή γραμμή με τη Βιβί και να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο από τους πολιτικούς μας εδώ για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Λοβέρδο. Τι να πει κανείς, η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία των πυρκαγιών στα ελληνικά δάση ήταν η περσινή. Έχουμε πολύ μεγάλη υποχρέωση να μην επαναληφθεί αυτή η καταστροφή. Να θυμίσω μόνο, έχει πολύ μεγάλο συμβολισμό, όπως πολύ σωστά είπατε, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε αυτό το συγκεκριμένο οικόπεδο. Πέραν το ότι είχαμε πολλούς νεκρούς, είχαμε και την απόδειξη ότι αν δεν λαμβάνουμε τα μέτρα μας, θα έχουμε τέτοιες τραγωδίες, διότι αν δεν καθαρίζουμε αυτά τα οικόπεδα, πιο εύκολα διαδίδονται οι πυρκαγιές. Να θυμίσω, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως και για την Ελαφώνησο. Σας ότι διακόπτω να ακούσουμε λίγο, αν υπάρχει φυσικός ήχος, αν ακούμε, αν εκεί στη συνομιλία του Πρωθυπουργού, αν μπορούμε να ακούσουμε. Όπου εξηγούσαν στον Πρωθυπουργό πώς προχώρησε επί της ουσίας η διαδικασία, πώς έγιναν τα έργα. Πώς έγινε η απομάκρυνση από το οικόπεδο χώρο απόθεσης των καμένων δέντρων που υλοτομήθηκαν στην περιοχή. Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται επί της λεωφόρου Μαραθώνος. Είναι στην πρώτη είσοδο
προς του Νέου Βουτζά. Την έχουμε για να δούμε αν μπορούμε να αρχίσουμε για ό,τι έχετε, για ό,τι έχετε κάνει και μαζί με την κοινότητα του Βουτζά, την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια, τους Δήμους να ξαναπάρει πολύ ωραία ζωή το μάτι και να γίνει καλύτερο από αυτό το οποίο είχαμε πριν. Ήταν. Και σε έχουμε αυτός είναι ο σκοπός μας. Μία μόνο παράκληση, επειδή είναι μόνο δικό σας αυτό το θέμα, είναι δικιά σας πολιτική απόφαση, χρειαζόμαστε για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και ανοικοδόμησης των σπιτιών, μία ενίσχυση της ΤΑΕΦΚΑ. Λόγω των σεισμών και όλων των άλλων δυστυχώς προβλημάτων, έχουν φύγει πολλοί μηχανικοί και έχει μείνει σχεδόν αστελέχωστη τελείως. Το έχουμε υπόψη μας, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Το σημερινό καταπληκτικό πάντως, κύριε Πρόεδρε, ήταν ότι τελειώσατε όλη αυτή τη διαδικασία μέσα σε ένα μήνα από το τελευταίο. Σε λιγότερο. Αυτό δείχνει την θέληση και την αποτελεσματικότητα όταν υπάρχει βούληση. Για μας τους κατοίκους αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω ότι τελικά ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι φαινόταν. Ακριβώς. Άρα δεν υπήρχε καμία εξήγηση γιατί αυτό δεν είχε ήδη γίνει, γιατί υπήρχε αυτή η βόμβα στην ουσία με 90.000 κυβικά τα οποία είχαν βρεθεί εδώ πέρα καύσιμες ύλες. Και αυτό που θέλω να τονίσω επίσης είναι ότι αυτό έγινε χωρίς να επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο ούτε με ένα ευρώ, ενώ πριν υπήρχε μια σύμβαση ύψους 700.000 ευρώ που δεν συμπεριλάμβανε τη μεταφορά. Εμείς ήρθαμε σε μια άμεση συνεννόηση με τις μεγάλες καρσιαλιστικές εταιρείες, τις οποίες και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια, και στα πλαίσια των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ανέλαβαν οι ίδιες το κόστος του θρηματισμού των ξύλων, της μεταφοράς και, να το τονίσω και αυτό βέβαια, της αξιοποίησης της καύσιμης ύλης στην τσιμεντοβιομηχανία, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα εναπόθεσης της πάλι σε κάποιον άλλο χώρο. Και αυτό έγινε σε ένα μήνα, σε λιγότερο από ένα μήνα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέτραμαν σε αυτή την προσπάθεια και έγινε βέβαια χωρίς να ευχαριστεί το ελληνικό δημόσιο ούτε με ένα ευρώ. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα ότι ήταν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο απλό. Απλά έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί. Τα ανακλαστικά που λέμε. Ναι, και αυτό το οποίο θέλω επίσης να πω, όπως γνωρίζετε, είναι ότι έχουμε ήδη ζητήσει από το ΤΕ να εκπονήσει το σχέδιο της νέας χωρικής ανάπτυξης του Ματιού και να είναι έτοιμο αυτό εντός ενός έτους. Και γνωρίζω επίσης ότι υπάρχει προσφορά και από μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού να συνεργαστούν έτσι ώστε να ξανασχεδιάσουμε το Μάτι και να γίνει ένας πρότυπος οικισμός. Και το γεγονός ότι βέβαια προχωράμε στην σύσταση μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τη συμμετοχή των Δήμων, της Περιφέρειας αλλά κυρίως της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να σηματοδοτήσουμε και με αυτόν τον τρόπο ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα έρχεται από κάτω προς τα πάνω, όπου η ίδια η κοινωνία των πολιτών θα έχει λόγο και θα λογοδοτεί βέβαια με τη σειρά της για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανώνεται η ζωή στις τοπικές κοινωνίες. Οπότε έχουμε πολλά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε στο Μάτι, αλλά επειδή όλοι συγκλονιστήκαμε από αυτήν την πρωτοφανή καταστροφή και την αδικαιολόγητη και αχρίαστη απώλεια ανθρώπινης ζωής, είναι προσωπική δικιά μου δέσμευση και της κυβέρνησης το Μάτι να το ξαναφτιάξουμε πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν και να ξαναζήσει με έναν τρόπο διαφορετικό, πιο βιώσιμο, και νομίζω ότι αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος τελικά να επουλώσουμε οριστικά τις πολύ μεγάλες πληγές που άνοιξε η περσινή πυρκαγιά. Οπότε εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι προσέφεραν στο να καθαρίσει καταρχάς αυτό το οικόπεδο, τονίζω, εντός των χρονοδιαγραμμάτων, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν θέτουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αυτά πρέπει να τηρούνται. Αυτό σημαίνει κανονικότητα τελικά. Τα αυτονόητα να γίνονται, ο πολίτης να αισθάνεται ότι το κράτος είναι παρόν εκεί που πρέπει να είναι παρόν, και βέβαια δεν θα κουραστώ να το λέω, η πρώτη υποχρέωση του κράτους είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης περιουσίας. Γι' αυτό και με το που θα τελειώσει η αντιπυρική περίοδος θα προχωρήσουμε, όπως έχω δεσμευθεί, σε έναν συνολικό επανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας και θα θέσουμε σε εφαρμογή βέβαια και μια δασική πολιτική
η οποία θα μας επιτρέπει να κάνουμε δράσεις πρόληψης στα δάση μας, το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη, όποτε πρέπει να γίνονται δηλαδή, για να είμαστε πιο έτοιμοι εν ώψη της επόμενης αντιπυρικής περίοδου. Και μιας και είμαι εδώ, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην πολιτική προστασία και στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Αλλά είναι βέβαιο ότι στέλνουμε ένα μήνυμα ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο, με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό, με τα ίδια κονδύλια, ούτε ανθρώπους που φτάσαμε να προσλάβουμε. Απλά τοποθετήσαμε τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση και νομίζω ότι εμφυσίσαμε μια διαφορετική κουλτούρα λογοδοσίας, ταχύτητας, αποτελεσματικότητας, έτσι ώστε το κράτος, με τις ελλείψεις του, οι οποίες είναι δεδομένες, καταγεγραμμένες, να μπορεί να ανταποκρίνονται έτσι όπως το απαιτούν οι Έλληνες πολίτες. Οπότε και πάλι ένα μεγάλο. Να προσβλέπουμε σε μια συνάντηση οι εκπρόσωποι της ΣΑΜ και όταν το πρόγραμμά σας είναι καλύτερο. Εννοείται. Οπότε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και είμαστε εδώ. Όπως βλέπετε, δεν. Θέλουμε να ερχόμαστε όταν έχει ολοκληρωθεί η δουλειά. Οπότε αυτό είναι ένα μικρό τμήμα της δουλειάς που έπρεπε να γίνει. Ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες. Θα συνεχίσει ο καθαρισμός. Και βέβαια κάποια στιγμή θέλω να ξανάρθω σε αυτό το οικόπεδο και ελπίζω να το δω φυτεμένο με αμέλεια, όπως είναι το, είναι το δίπλα. Δεν θα έρθουν καινούργια κλαδιά, ελπίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Ό,τι καινούριο έρθει, θα φεύγει με τον ίδιο τρόπο. Θα φεύγει με τον ίδιο τρόπο. Οπότε, κύριε Πρωθυπουργέ, και ένα αίτημα από τους καθηγητές, από τους συγγενείς των θυμάτων. Θέλουν μια συνάντηση μαζί σας όταν μπορείτε και το επιτρέπει ο χρόνος. Και αυτό θα γίνει, αλλά αυτό δεν θα γίνει με δημοσιότητα. Επίσης, θέλω να πω και κάτι ακόμα για τους εγκαυματίες. Διαπιστώσαμε ότι δυστυχώς υπήρχαν κομμάτια της θεραπείας τους, τα οποία δεν καλυπτόντουσαν σήμερα από τον ΕΟΠΗ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το διορθώνουμε, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επέζησαν και βίωσαν στην κυριολεξία αυτή την τραγωδία διακινδυνεύοντας τη σωματική τους ακεραιότητα. Και συνεχίζουν να τη ζουν. Και συνεχίζουν να τη ζουν και θα τη ζουν για πολύ καιρό ακόμα, να γνωρίζουν ότι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να καλύπτουμε δηλαδή πλήρως τη θεραπεία σας, θα γίνεται χωρίς να επομίζονται οι ίδιοι τις δαπάνες αυτής της θεραπείας. Οπότε, το μόνο που μπορώ να πω είναι στο επανειδήν. Ακριβώς.